Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι η Δύση της Πάτρας και της Δυτικής Ελλάδας από το Best. Με σκεπτικισμό αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι το νέο εργασιακό νομοσχέδιο που έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση, μιας και ακούν πολλά, αλλά στην πράξη δεν γνωρίζουν το κατά πόσο θα τους βοηθήσει ή θα αποτελέσει ένα ακόμη σφοδρό χτύπημα εναντίον τους. Σημείο τριβής, οι συμβάσεις εργασίας μηδενικών ωρών και η εργασία κατά παραγγελία, ενώ ανησυχούν για το αν θα υπάρξει πραγματική προστασία και διεύρυνση των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων και ελευθεριών τους. Το νέο εργατικό νομοσχέδιο, σύμφωνα με την κυβέρνηση, στοχεύει άμεσα στο να ενδυναμώσει τη θέση του εργαζόμενου, αντιμετωπίζοντας χρόνιες στρεβλώσεις στην αγορά εργασίας, ελάχιστοποιώντας ταυτόχρονα τα γραφειοκρατικά και διοικητικά βάρη. Όμως για την πλειοψηφία των εργαζόμενων αποτελεί πονοκέφαλο, γιατί ανησυχούν για το τι θα κληθούν να αντιμετωπίσουν μετά την εφαρμογή του. Αναφορικά με τους βασικούς όρους της ατομικής σύμβασης εργασίας, προκειμένου να διασφαλίζεται σε όλους τους εργαζόμενους εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης πλέον ενίος και επαρκής βαθμός διαφάνειας και προβλεψιμότητας, όσον αφορά τους όρους εργασίας τους, με παράλληλη διατήρηση της εύλογης ευελιξίας στην άτυπη απασχόληση και στη μείωση των ανισοτήτων λόγω είδους σχέσης ή σύμβασης εργασίας. Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε αυτές τις ημέρες το νέο εργασιακό νομοσχέδιο της κυβέρνησης, όπου έρχεται να τοποθετηθεί σε συμφωνία της κοινοτικής οδηγίας του 19 και εδώ παρατηρούμε διάφορες αλλαγές. Καταρχάς, εισάγεται ένας νέος όρος στην εργατική νομοθεσία, οι συμβάσεις μηδενικών ωρών, όπου πλέον θα έχουμε εργαζόμενους κατά παραγγελία, οι οποίοι θα υπογράφουν μια υποτυπώδη σύμβαση με αμοιβή απέναντι στον εργοδότη και ο εργοδότης θα μπορεί εντός 24 ωρών πριν την ανάληψη της εργασίας να τους καλέσει και αυτοί είναι υποχρεωμένοι να παρευρίσκονται στην εργασία. Να τονιστεί εδώ ότι υπάρχει δικλίδα ασφαλείας ότι σε περίπτωση που ακυρωθεί το έργο που έχει παραγγελθεί στον εργαζόμενο, ο εργαζόμενος θα αμείβεται κανονικά. Την ίδια στιγμή παρατηρούμε πλέον την απεμπλοκή και ενεργοποίηση της έκτης μέρας εργασίας και σε επιχειρήσεις που δουλεύουν συνεχόμενες βάρδιες αλλά και σε μη, με προσάυξηση του ημερομισθίου για την έκτη μέρα με 40% του μισθού τους. Ειδικότερα μεταξύ άλλων αυξάνονται και συμπληρώνονται οι βασικοί όροι της σύμβασης που πρέπει να δίδονται στον εργαζόμενο εντός μιας εβδομάδας από την πρόσληψη, ενώ το ίδιο ισχύει με τη δοκιμαστική περίοδο, ώστε να μην μπορεί ο εργοδότης να ισχυριστεί εκ των υστέρων ότι δήθεν έδιωξε τον εργαζόμενο επειδή απέτυχε στη δοκιμή χωρίς να έχει συμφωνήσει δοκιμαστική περίοδο μαζί του. Εισάγεται η νέα διάταξη, η οποία ορίζει πλέον ότι ο εργαζόμενος θα μπορέσει να εργάζεται έως 13 ώρες παράλληλα σε δύο εργοδότες, ένας πλήρη 8 ώρες και οι υπόλοιπες 5 ώρες μερική απασχόληση ημερησίως, με τη δικλίδα ασφαλείας πάντα της κοινοτικής οδηγίας το 11ωρο της ανάπαυσης. Εδώ νομίζω ότι πρέπει να σταθούμε και να τονίσουμε το ζήτημα ότι στις σημερινές συνθήκες η συζήτηση δεν γίνεται στο πώς ένας εργαζόμενος εντός 8ωρου θα καλυτερεύσει τις συνθήκες διαβίωσης του, έτσι, αλλά αναγκάζεται και οδηγείται για να ανταπεξέλθει στις αυξήσεις και την ακρίβεια της πληθωριστικής σήμερα να εργάζεται έως 13 ώρες, εξαιρουμένων έτσι τις ώρες μετακίνησης προς και από την εργασία του. Όπως έχει γνωστό, νομιμοποιείται η εργασία σε περισσότερους από έναν εργοδότη, κάτι που σήμερα απαγορεύεται από την ελληνική ένωμη τάξη, καθιστώντας έτσι παράνομη την εργασία σε δεύτερο εργοδότη. Ειδικότερα σήμερα, απαγορεύεται να έχει κάποιος μισθωτός στην Ελλάδα δύο δουλειές. Σε καμία περίπτωση όμως η οδηγία δεν θίγει τον υπερεθνικό ήδη θεσμοθετημένο πλαίσιο για τα μέγιστα χρονικά όρια εργασίας, τα οποία πρέπει να τηρούνται απαρεγκλήτως. Εδώ υπάρχουν διάφορες βελτιωτικές κινήσεις, οι οποίες έρχονται σε συμμόρφωση με την κοινοτική οδηγία. Από την άλλη πλευρά παρατηρούμε ότι απελευθερώνονται πολλά κεκτημένα εργατικά και εργασιακά δικαιώματα χρόνων, έτσι, σε μια ειδικά δύσκολη συνθήκη όπως είναι η σημερινή. Ένα θετικό σημείο νομίζω που έρχεται σε τροποποίηση και συμμόρφωση της κοινοτικής οδηγίας είναι πλέον ότι ο εργαζόμενος, η επιχείρηση είναι υποχρεωμένη να κοινοποιήσει στον εργαζόμενο όλους τους όρους της σύμβασής του εντός μιας εβδομάδας από την ανάληψη της εργασίας.
κάτι το οποίο το προηγούμενο διάστημα γινόταν εντός 2 μηνών. Μειώνεται η δοκιμαστική περίοδος από 12 σε 6 μήνες, την ίδια στιγμή όμως για να δικαιωθεί ο εργαζόμενος αποζημίωση ισχύει το 12μηνο. Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με τη νέα νομοθετική του πρωτοβουλία, η οποία έχει τεθεί σε διαβούλευση, προχωρά στην ενσωμάτωση της οδογίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26 Ιουνίου 2019 για διαφανείς και προβλέψιμους όρους εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μαζί στη θέσπιση αφενός κανόνων για την απλοποίηση των διοικητικών διαδικασιών με στόχο την αύξηση της απασχόλησης και των βιώσιμων και δίκαια αμοιβόμενων θέσεων εργασίας και αφετέρου νέων προστατευτικών κανόνων για τους εργαζόμενους που αφορούν τόσο στην καταπολέμηση της αδήλωτης και υποδηλώμενης εργασίας όσο και την πράσπιση του δικαιώματος στην εργασία, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τον υγιή ανταγωνισμό. Κίνημα υπέρ της διενέργειας δημοψηφίσματος για τις ψηφιακές ταυτότητες αναπτύσσεται και στην Πάτρα, ενώ δεν αποκλείεται να διοργανωθεί στην Αχαϊκή Πρωτεύουσα και συλλαλητήριο παρόμοιο με αυτό που έγινε προημερών στο Ηράκλειο Κρήτης. Πάμε στο Σωτήρη Παπανδρέου. Σωτήρη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Κωνσταντίνα. Καθημερινά πάντως και οι ουρές έξω από την αστυνομική διεύθυνση, τώρα έχουμε και συντονισμό. Ναι, βέβαια θα πούμε ότι από την προηγούμενη εβδομάδα έχει αρχίσει και μπαίνει μία σειρά, μία τάξη. Επιτέλους, εκεί στην αστυνομική διεύθυνση αποφάσισαν να εφαρμόσουν το σύστημα των ραντεβού, γιατί την Παρασκευή, να σου δώσω να καταλάβεις, είχαν συγκεντρωθεί περίπου 300 με 400 άτομα. Αν πούμε ότι η αστυνομική διεύθυνση βρισκόταν υπό πολιοργία, σίγουρα δεν θα υπερβάλλουμε. Και αυτό φάνηκε και από τις εικόνες που μεταδώσαμε και εκείνη την ημέρα. Το βίντεο από την σχετική την υπερσυγκέντρωση κόσμου που υπήρχε έξω από την αστυνομική διεύθυνση Αχαΐας. Όλοι τους επέμεναν να πάρουν ένα ραντεβού, να κλείσουν ένα ραντεβού, μια θέση για να πάνε να ανανεώσουν μάλλον τις ταυτότητές τους. Βλέπουμε εδώ μερικά πλάνα από εκείνη την ημέρα, από την Παρασκευή. Βλέπεις εδώ, αυτή είναι η κεντρική είσοδο της αστυνομικής διεύθυνσης. Με δυσκολία σίγουρα διακρίνεται. Ναι, δεν υπάρχει. Εδώ είναι κάποιος αστυνομικός που προσπαθεί, παρακαλεί μάλλον περισσότερο όλο αυτό το κοινό να κάνει πιο πίσω, γιατί αντιλαμβάνεσαι ότι μπαίνουν και ζητήματα εύρυθμης λειτουργίας μιας δημόσιας υπηρεσίας, η οποία είναι επιφορτισμένη με την ασφάλεια της πόλης και ευρύτερα της περιοχής. Και καταλαβαίνεις ότι δεν επιτρέπεται να υπάρχουν τέτοιες εικόνες έξω από την αστυνομική διεύθυνση. Για αυτούς τους λόγους κατά βάση. Να πούμε τώρα ότι έχει δημιουργηθεί μια λίστα με ραντεβού. Τις επόμενες ημέρες οι επιτελείς της αστυνομικής διεύθυνσης εκτιμούν ότι θα μπει μια σειρά, αν δεν δούμε να ξαναφουντώνει το κύμα των αρνητών. Κατά βάση πρόκειται για αρνητές που είχαμε δει και στο προηγούμενο διάστημα των εμβολίων, των μασκών, του κορονοϊού, οι οποίοι βρήκαν ένα νέο τρόπο έκφρασης αυτής της αντίδρασής τους γενικώς. Ενάντια, θα λέγαμε, στο σύστημα εξουσίας. Εκεί είναι η βάση του όλου θέματος. Τώρα, κατά τα λοιπά, να πούμε, Κωνσταντίνα, ότι αυτό το πανηγυράκι εντός εισαγωγικών που στείνεται έξω, όχι μόνο από την αστυνομική διευθύνση ΕΧΑΕΣ, αλλά και έξω από πολλά αστυνομικά τμήματα σε όλη τη χώρα, αναμένεται να λήξει, εκτιμάται ότι θα λήξει στις 8 του μηνός. Μέχρι εκείνη την ημέρα θα ανανεώνονται οι ταυτότητες. Όποιος προλάβει, πρόλαβε μέχρι εκείνη την ημέρα. Γιατί στις 11 Σεπτεμβρίου ξεκινά η διάθεση των νέων των σατανικών ταυτοτήτων, όπως σας αποκαλούν και ήδη, πάρα πολύ μάλλον από αυτούς. Και εκτιμάται ότι θα μπει σειρά, θα μπει μια τάξη, τουλάχιστον όλος αυτός ο κόσμος θα αποχωρήσει από εκεί, γιατί δεν θα έχει πλέον λόγο να περιμένει, γιατί θα δίνονται πλέον οι καινούργιες ταυτότητες. Πάντως, Σωτήρη, και αυτές οι ταυτότητες τώρα που προσπαθούν να πάρουν είναι οι σατανικές πριν από μερικές δεκαετίες, γιατί δεν λέει το θρήσκευμα. Δεν περιείχαν το θρήσκευμα ακριβώς. Όπως το επισημαίνεις ακριβώς, Κωνσταντίνα, και εσύ, είναι αυτές οι ταυτότητες οι οποίες πάλι πραγματοποίησαν διαδηλώσεις όλος αυτός ο κόσμος εναντίον αυτών των ταυτοτήτων που σπέβδουν τώρα να τις πάρουν κάποιοι από αυτούς, οι περισσότεροι να τις ανανεώσουν. Κάποιοι λέμε να τις πάρουν για πρώτη φορά, γιατί μάθαμε, Κωνσταντίνα, από επιτελείς της αστυνομικής διεύθυνσης ότι εμφανίστηκαν κάποιοι γέροντες με ταυτότητες της βασιλικής αστυνομίας. Φαντάζεσαι εδώ και πολλές δεκαετίες πίσω, η ταυτότητα που είχαν βγάλει ως νέοι δεν την είχαν ανανεώσει ποτέ και σπέβδουν τώρα να πάρουν την ταυτότητα για την οποία διαμαρτύρονταν πριν από μερικά χρόνια. Τι να πει κανείς, σημάδια των καιρών, δεν μπορούμε να τα εξηγήσουμε διαφορετικά. Πάντως και στην Πάτρα δεν αποκλείεται να δούμε κάποιες κινητοποιήσεις στο επόμενο διάστημα. Εκτιμάται ότι δεν θα είναι πάνω από κάποιες εκατοντάδες άτομα. Τα γνωστά άτομα, τέλος πάντων, που βλέπαμε να συγκεντρώνονται στην πλατεία Γεωργίου επί κορονοϊού. Και σίγουρα δεν θα δούμε τόσες πολλές εκατοντάδες άτομα να μαζεύονται πάλι. Πάντως, Σωτήρη, δεν γνωρίζουμε αν οι ταυτότητες που βγάζουν τώρα θα έχουν δεκαετή ισχύ.
ή αν αυτό υπάρχει θα αλλάξει μόλις έρθουν οι καινούργιες. Ναι, υπάρχει ένα ζήτημα για την περίοδο ισχύως. Λέγεται ότι από το 2026 θα πρέπει να αναγκαστικά όλοι όσοι έχουν ταυτότητα, είτε την καινούργια είτε παλιά, να την αλλάξουν, γιατί ακόμα και αυτή η ταυτότητα που πρόκειται να βγει, Κωνσταντίνα, δεν είναι βέβαια αν θα έχει την οριστική της μορφή αυτή. Ναι, γιατί λείπουν κάποια ρυθμή. Ναι, υπάρχουν κάποια δεδομένα, κάποια στοιχεία που θα πρέπει να προσθεθούν για να συμπληρωθεί, να συμπληρωθούν τα στοιχεία, τα δεδομένα ασφάλειας που θα πρέπει να έχουν να πληρεί αυτή η ταυτότητα. Ταυτότητα που θα πρέπει να καλύπτει τα δεδομένα και για τα ταξίδια προς το εξωτερικό. Γιατί τουλάχιστον εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης ξέρουμε πολύ καλά ότι αυτές οι ταυτότητες λειτουργούν και ως διαβατήριο. Εν είδη διαβατηρίου έχουν όλα τα βιομετρικά δεδομένα, όπως λέμε. Κυρίως το ψηφιακό αποτύπωμα είναι το μεγάλο ζήτημα. Αυτή η ταυτότητα θα φέρει το ψηφιακό αποτύπωμα του καθενός, έτσι ώστε κάποιος επίδοξος που θα σπεύσει να βρει, να κλέψει αυτή την ταυτότητα και να τη χρησιμοποιήσει για να κάνει τη δουλειά του, εντός εισαγωγικών τη δουλειά του, για να κάνει κάποια πατεωνιά. Το πρώτο που θα γίνεται η διασταύρωση θα είναι το αποτύπωμα, το φυσικό του αυτού που θα προσκομίσει την ψηφιακή ταυτότητα με το ψηφιακό το αποτύπωμα που θα υπάρχει του πραγματικού δικαιούχου αυτής της ταυτότητας στο συγκεκριμένο έγγραφο. Οπότε καταλαβαίνετε, με αυτόν τον τρόπο εξαλείφεται πλέον, τουλάχιστον σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό, η πιθανότητα εξαπάτησης κάποιας δημόσιας υπηρεσίας οργανισμού μέσω του ψηφιακού αποτυπώματος. Σωτήρη, θα τα πούμε και στη συνέχεια του δελτίου μας. Τουλάχιστον ένα προϊόν από κάθε σχολική κατηγορία προϊόντων θα περιλαμβάνει το καλάθι των μαθητών που θεσπίζει από τις 30 Αυγούστου η κυβέρνηση με σκοπό να ανακουφίσει τους γονείς από το κόστος των αγορών. Όλες οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να αποστέλουν σε εβδομαδιαία βάση κατάλογο με τα προϊόντα και τις τιμές που περιλαμβάνονται στο καλάθι των μαθητών, ενώ θα είναι υποχρεωμένοι να δημιουργήσουν ένα τουλάχιστον ξεχωριστό σημείο πώλησης σε περίοπτη θέση του καταστήματός τους. Από την Τετάρτη 30 Αυγούστου τίθεται σε ισχύ το καλάθι των μαθητών προς όφελος των καταναλωτών γονέων, όπως προβλέπει η υπουργική απόφαση που υπέγραψε ο Υπουργός Ανάπτυξης Κώστας Κρέκας. Συγκεκριμένα στο καλάθι των μαθητών προβλέπεται να περιλαμβάνονται τουλάχιστον ένα προϊόν από τις αρκετές κατηγορίες σχολικών ειδών, μεταξύ των οποίων σχολικές τσάντες, κασετίνες, τετράδια, μολύβια και μαρκαδόρι. Από Τετάρτη μπαίνει σε εφαρμογή και το καλάθι των σχολικών ειδών. Είναι μια πρωτοβουλία η οποία εξήγηλε το Υπουργείο σε μια προσπάθεια να καταπολεμήσει ενδεχομένως την εσκροκέρδεια. Εμείς ως Σύλλογος αυτό που έχουμε να πούμε είναι ότι ανέκαθεν τα βιβλιοπωλεία της πόλης μας προσπαθούσαν να κρατάνε τις τιμές τους χαμηλές. Στην πρωτοβουλία για τον καλάθι των μαθητών, το οποίο θα ασκήσει έως τις 3 Οκτωβρίου, μετέχουν τόσο οι επιχειρήσεις οι οποίες συμμετέχουν στο καλάθι του νοικοκυριού, εφόσον διαθέτουν προϊόντα στις προαναφερθείς κατηγορίες, όσο και εξειδικευμένες επιχειρήσεις πώλησης σχολικών, χαρτικών και παιχνιδιών. Μην ξεχνάτε και σε συζητήσεις που κάναμε πέρυσι, όλες τις αυξήσεις των ειδών τις απορροφήσαμε στη δική μας την κερδοφορία. Θεωρώ ότι οι τιμές φέτος θα είναι όχι απλά προσιτές, αλλά σε πολλές περιπτώσεις ακόμα και χαμηλότερες από την περσινή περίοδο. Όλες οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να αποστέλουν σε εβδομαδιαία βάση, κάθε Τετάρτη ως 9 το πρωί, κατάλογο με τα προϊόντα και τις τιμές που περιλαμβάνονται στο καλάθι των μαθητών. Όλα αυτά τα καλάθια του νοικοκυριού είναι κάτι το οποίο ο καθένας το αντιμετωπίζει και το ερμηνεύει με διαφορετικούς τρόπους. Στη δική μας τη δραστηριότητα, αυτό που έχω να σας πω είναι ότι εμείς καλούμαστε όλο το χρόνο, 365 μέρες, να έχουμε αυτά τα αντικείμενα που βλέπετε καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Οι τιμές είναι ίδιες καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Δεν επιχειρούμε ούτε να εσχροκερδίσουμε, ούτε να αλλάξουμε την κερδοφορία μας όταν έρχεται ο Σεπτέμβριος. Οι επιχειρήσεις που μετέχουν στο καλάθι του νοικοκυριού θα αποστέλουν στους καταλόγους μέσω της πλατφόρμας ή καταναλωτής και οι υπόλοιπες με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή, ενώ με βάση την υπουργική απόφαση, τόσο για τα καλάθι των μαθητών κατά το διάστημα 30 Αυγούστου μέχρι 3 Οκτωβρίου, όσο και το καλάθι νοικοκυριού από τις 30 Αυγούστου και μετά, προβλέπεται να δημιουργηθεί ένα τουλάχιστον ξεχωριστό σημείο πώλησης σε περίπτωση θέση του καταστήματος, στο οποίο τοποθετούνται και διατίθενται στο καταναλωτικό κοινό συγκεντρωμένα τα προϊόντα. Ίσα-ίσα, αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι πάντα να μεταβάλουμε τις τιμές μας προς το χαμηλότερο.
για να γίνουν πιο ελκυστικές οι τιμές μας για εκείνη την περίοδο, είτε με τη μορφή κάποιων προσφορών, είτε με τη μορφή κάποιων εκπτώσεων, είτε με τη μορφή κάποιων δώρων. Συνεπώς, δεν τίθεται κάποιο ιδιαίτερο θέμα για εμάς ως προς το καλάθι των σχολικών ειδών. Καλώς και να υπάρξει, και φυσικά θα υπάρξουν καλάθια σχολικών ειδών και, και στα βιβλιοπωλεία της πόλης μας, αλλά ούτως ή άλλως οι τιμές μας είναι προσαρμοσμένες έτσι, ούτως ώστε να βολεύουν όλα τα νοικοκυριά ανεξαιρέτως. Οι υποψήφοι για την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ έχουν μπει στην τελευταία στροφή. Εκτός από την Έφια Τσιόκλου, τον Ευκλήδη Τσακαλώτο, τον Νίκο Παπά και τον Στέφανο Τζουμάκα, στην κούρσα της διαδοχής του Αλέξη Τσίπρα συμμετέχει και ο 35χρονος εφοπλιστής Στέφανος Κασελάκης. Πάμε όμως στον συνάδελφο Δημήτρη Χωρίτο για να μας πει τις δικές του πληροφορίες. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα Κωνσταντίνα. Πράγματι ο Στέφανος Κασελάκης, ένα πρόσωπο γνωστό στις τελευταίες και πρόσφατες βουλευτικές εκλογές, ήταν υποψήφιος βουλευτής επικρατείας από την Ομογένεια, διότι διαμένει μόνιμα στις Ηνωμένες Πολιτείες και συγκεκριμένα στο Μαϊάμι, και ένα πρόσωπο που χρησιμοποίησε ο Αλέξης Τσίπρας στην Επιτροπή Εκλογικής Μάχης. Άρα το θεωρεί ο Αλέξης Τσίπρας ένα από τα πρόσωπα που μπορούν να σκεφτούν το νέο ΣΥΡΙΖΑ, μπορούν να τον εκπροσωπήσουν επικοινωνιακά και ουσιαστικά. Ουδόλο στοιχείο ήταν ότι συμμετείχε σε αυτή την επιτροπή. Να υπενθυμίσω ότι και ο Διονύσης Τεμπονέρας κατά τις δεύτερες επαναληπτικές βουλευτικές του Ιουνίου ήταν ο επικεφαλής ουσιαστικά της νέας εκλογικής επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ μετά το στραπάτσο του Μαΐου. Τώρα η υπόθεση του Κασελάκη είναι λίγο ιδιότυπη. Έχει επιφέρει αναστάτωση, διότι εκ του μακρόθεν και μέσω των μέσων μαζικής επικοινωνίας, κυρίως του Facebook και τα λοιπά μέσα, όπου προωθεί κάποιες των αναρτήσεις πώς βλέπει τη σύγχρονη Ελλάδα και τη σύγχρονη αριστερά και ποιες είναι οι εν γέννη θέσεις του, όλα αυτά προειδέασαν το ευρύ κοινό, πάρα πολλά χιλιάδες like Κωνσταντίνα, και μεγάλη ανταπόκριση ιδίως από τη νεολαία της αριστεράς στα μηνύματα Κασελάκη. Οπότε απειλεί η Δημήτρη σε εισαγωγικά τους άλλους υποψηφίους. Θα δούμε εάν τελικώς επιτευχθεί η κατάθεση υποψηφιότητας για την Προεδρία. Από ώρα σε ώρα το περιμένουμε, μπορεί και έως αύριο. Ήδη να πω κάτι πολύ φρέσκο, τώρα προ λίγων ωρών, κατέθεσε επιστολή στην Ομαρχιακή Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ στα Χανιά, από όπου ας πούμε και προέρχεται, διαμέσου της οποίας προειδέαζε διεκδίκηση της Προεδρίας του ΣΥΡΙΖΑ. Χωρίς αυτό να καθίσταται απολύτως σαφές. Μάλιστα, έχει καλέσει και τα μέλη και τους φίλους του ΣΥΡΙΖΑ αύριο στα Χανιά, σε συγκεκριμένο σημείο, σε ανοιχτή κουβέντα, πώς βλέπει τη σύγχρονη αριστερά στη χώρα. Αυτό έχει επιφέρει οπωσδήποτε και εύλογα αναστάτωση στους άλλους υποψηφίους, ιδιαιτέρως στην Αχτσιόγλου, η οποία εμφανιζόταν μέχρι και πρώτην ως το πρόσωπο που είχε το πάνω χέρι σε αυτή την κούρσα διαδοχής, και κυρίως ο Νίκος Παπάς, ο οποίος έχει λαμβάνει προεδρικές ψήφους, πρόσκειται στην πλευρά, στον μπλοκ Τσίπρα, μολονότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν έχει ανοίξει τα χαρτιά του και ούτε μέλεται να παρέμβει σε καμία διαδικασία έως και την εκλογή. Ωστόσο, ο Νίκος Παπάς έχει βάσιμες ελπίδες να λάβει προεδρικές ψήφους. Αν μπει και ο Κασελάκης, εδώ μιλάμε για δύο άτομα που έχουν αναφορά το Τσίπρα, και μάλιστα ο Κασελάκης έχει και το πλεονέκτημα ότι θεωρείται από τα σύγχρονα παιδιά, από τους ανθρώπους που σκέφτονται εντελώς διαφορετικά και αν με ρωτήσεις με τα μοντέρνα το σχέδιο πώς θα ανασχηματιστεί αριστερά και πώς η Ελλάδα θα έχει μέλλον. Οπωσδήποτε η αυτή η ανησυχία έχει εκφραστεί και μάλιστα και βία από τη γνωστή ομπρέλα, το σχήμα εντός του ΣΥΡΙΖΑ με πολλά πρωτοκλασσάτα στελέχη, τα οποία λιδώρησαν τρόπον την
την παρέμβαση Κασελάκη στο διαδίκτυο, λέγοντας ότι η πολιτική πλατφόρμα και η ανασυγκρότηση δεν είναι υπόθεση του ενός αλλά όλων μας. Όλο αυτό που κάνει εν ολίγης το θεωρεί άτυχο. Έχει πολέμιος ο Κασελάκης, διότι είναι ένα από τα πρόσωπα που δεις τον περίμενε. Δεν έχει κανένα κομματικό μηχανισμό Κωνσταντίνα, ωστόσο έχει την αποδοχή χιλιάδων μελών η κίνησή του και όπως ξέρουμε ψηφίσουν τα μέλη και όχι οι κομματικοί μηχανισμοί που πιστεύω δεν είναι ισχυροί στο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, ναι μεν υφίστανται, ναι μεν έχουν κάποιες άκρες με οπότε κάποια μέλη. Οπότε όλα τα δεδομένα είναι ανοιχτά. Ανοιχτά. Αν σε αυτό αφρίσουμε και την περίπτωση Φάμελου που φημολογείται εντόνως ότι το σκέπτεται να θέσει και αυτός υποψηφιότητα, μιλάμε για 6 υποψηφίους. Πολλοί μαζεύτηκαν. Αλλά ο Κασελάκης νομίζω ενοχλεί περισσότερο από όλους και όλους κυριολεκτικά. Θα δούμε τώρα πώς θα κινηθεί τις επόμενες ώρες. Με όριο την αυριανή ημέρα νομίζω ότι θα έχει καταθέσει την υποψηφιότητά του. Φυσικά έχει ένα μεγάλο ντιζαβαντάζ. Λογίζεται ως εφοπλιστής και για την αριστερά όλο αυτό είναι κάτι σαν κόκκινη κάρτα. Καλά, δηλαδή, και άλλες φορές στην αριστερά υπήρχε από τους πιο ευκατάστατους Έλληνες αρχηγός. Δεν άλλαξε κάτι. Α, κι άλλο τέτοιου τύπου ιδιότητες είναι λίγο, ας πούμε, θεωρούνται κόκκινο πανί στην αριστερά, το να είσαι επικεφαλής. Άλλο κάπως έγινε και έβγαλα λεφτά στη ζωή μου και άλλο εγώ ο εφοπλιστής, ο νέος, ο Φερέλπης, είμαι και ο πρόεδρος της αριστεράς, να σας πω πώς γίνεται. Όλα αυτά φυσικά θα τα δούμε πώς θα εξελιχθούν. Εμείς σαν οτελεία να βάλουμε. Πριν κλείσουμε όμως, Δημήτρη, έχουμε εξελίξεις και στην πλευρά του ΠΑΣΟΚ. Η Επιτροπή Διοντολογίας πάει σε διαγραφές, λέει, όσων υποψηφίων περιφερειακών συμβούλων μπουν σε παρατάξεις απέναντι από τα χρήσματα της Χαριλάου Τρικούπη. Και εμείς έχουμε τέτοια περίπτωση, έχουμε και στην Αχαΐα. Πριν πω αυτό, να υπενθυμίσω απλά για το ρεπορτάζ Κωνσταντίνα ότι την Πέμπτη στην Πάτρα, μετά τον Σακαλόπουλο, τον Αχαλόπουλο, έτσι, και τον Παπά, έρχεται ο Στέφανος Τζουμάκας, ο οποίος θα μιλήσει και αυτός στα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ στην Πάτρα. Πάμε τώρα στο ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ ποιο να πρωτοδιαγράψει? Όταν του φεύγει ο Νίκος Σαργκάνης, ο γνωστός παλέμαχος τερματοφύλακας του Ολυμπιακού, ένας άνθρωπος μύθος και για την Εθνική Ελλάδος, υποψήφιος βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ, ΠΑΣΟΚος, και του φεύγει και πάει υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος με το Χαρδαλιά, εκεί βλέπουμε ότι ξυλώνεται το πουλόβερ. Εκεί βλέπουμε επίσημα στελέχη του ΠΑΣΟΚ με την κάρτα μέλους να περνούν σε ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας στην τοπική αυτοδιοίκηση. Δεν το είδαμε και με ενεργεία περιφερειακού συμβούλους του Κατσιφάρα που πέρασαν στον Νεκτάριο Φαρμάκι. Αυτό δεν είναι καινούριο. Είναι παλιό, του φεύγουν. Τι έχουν τάρμα και μου ψοφάνε, μου θυμίζει το δράμα που ζει ο Ανδρουλάκης, αλλά βλέπουμε μαζικές μετακινήσεις στελεχών του ΠΑΣΟΚ στην Νέα Δημοκρατία και κατ' επέκταση στα ψηφοδέλτια της αυτοδιοίκησης που ναι μεν μπορεί να είναι της Νέας Δημοκρατίας, αλλά η αυτοδιοίκηση είναι και λίγο πιο χαλαρή κακά τα ψέματα. Όμως έχουμε και στην Πάτρα την περίπτωση του Καρπέτα, ο οποίος μολονότι το ΠΑΣΟΚ κατέβασε το Σκιαδαρέσι, λέει κατεβαίνω μόνος μου, συνδυάζομαι με το ΣΥΡΙΖΑ. Ποιο να πρωτοδιαγράψει? Να πάει να διαγράψει 50% στελέχη του ΠΑΣΟΚ στην Αχαΐα, ένα 10% έχει. Τι θα του μείνει στο τέλος? Οπότε είναι μια απειλή για την απειλή. Σε κουβέντα να είμαστε, είναι απειλές που πιστεύω ότι δεν μπορούν να γίνουν πράξη, διότι συνιστούν πολιτικό αυτισμό. Δηλαδή τι να κάνεις, να διώξεις το μισό ΠΑΣΟΚ? Μα το μισό ΠΑΣΟΚ στην αυτοδιοίκηση είναι σε όλα τα ψηφοδέλτια εκτός από του ΠΑΣΟΚ Κινάλ. Άρα λοιπόν βρίσκεται μπροστά σε αυτό το δίλημα. Τι να κάνει, να τους διαγράψει όλους? Κάποιους μπορεί να τους διαγράψει, να πει στο Σαργκάνη ότι σε διαγράφω. Μα έχει φύγει μόνος, το έχει αυτοδιαγραφεί ο Σαργκάνης. Ξέροντας ότι πάει με το Χαρδαλιά στην περιφέρεια Αττικής. Έχει κουνήσει μαντήλι στο ΠΑΣΟΚ. Απλά είχε το τάκτ να μην μπει στον Ανδρουλάκη ότι σκίζω την ταυτότητα ή φεύγω από το ΠΑΣΟΚ. Το έκανε
έμεσα και δεικτικά ότι έφυγε, τέλειωσε. Τώρα αν πει στον κάθε σαργάνιο ότι σε διαγράφω να διαγράψει 2-3 πρόσωπα, μπορεί. Αλλά μαζικές διαγραφές όλων όσοι πέρασαν από το ΠΑΣΟΚ σε ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας στην τοπική αυτοδιοίκηση ή άλλων κομμάτων, δεν πιστεύω ότι έχει την ψυχή, την πολιτική ψυχή ενώπιον να το κάνει, διότι θα είναι σαν να διαγράφει ένα μεγάλο κομμάτι του ΠΑΣΟΚ. Αυτά δεν είναι τυχαία άτομα. Έχουν ρίζες στην κοινωνία. Όταν διαγράψεις ένα μέλος στην περιφέρεια, είναι σαν να διαγράφεις και την εν γέννη δυναμική του, που πίσω μπορεί να είναι 1.000 ψήφοι, 2.000, 10.000. Δεν νομίζω δηλαδή ότι θα προβεί σε αυτό. Είναι απειλές, επειδή κάτι πρέπει να πει κιόλας. Του φεύγουν και δεν έχει τρόπο αντίδραση. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Λίγο στεύει ο χρόνος για τους συνδυασμούς που έχουν σχηματιστεί στο νομό Αχαΐας για την διεκδίκηση των 5 Δήμων στις προσεχείς εκλογές στις 8 Οκτωβρίου. Τα επιτελεία των υποψηφίων δημάρχων έχουν επιστρατεύσει αρκετά στελέχη τους ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν εντός προθεσμίας στις απαιτήσεις της ειδικής πύλης του Υπουργείου Εσωτερικών, όπου μέχρι τα μεσάνυχτα της 5ης μπορούν να κατατίθενται οι λίστες των υποψηφίων δημοτικών και τοπικών συμβούλων. Πάμε εκ νέου στο Σωτήρη Παπανδρέου. Μετρούν ώρες ουσιαστικά, Σωτήρη, έτσι. Μετρούν ώρες και υποψηφίους που έχουν, που πρέπει να έχουν μάλλον στους συνδυασμούς τους οι επικεφαλείς των παραδάξεων αυτών, Κωνσταντίνα. Γιατί μιλάμε για 20 συνδυασμούς οι οποίοι θα πρέπει να παρουσιάσουν το βράδυ, τη νύχτα, λίγο πριν τα μεσάνυχτα της 31ης Αυγούστου, ένα κατάλογο με 4.000 υποψηφίους. Οι μισοί λοιπόν αχαίοι θα είναι υποψήφοι. Ναι, καθ' υπερβολή θα το λέγαμε, αλλά δεν απέχει και πολύ την πραγματικότητα. Τουλάχιστον ως προς τη δυσκολία που αντιμετωπίζουν οι επικεφαλείς των συνδυασμών για να συγκροτήσουν τα ψηφοδέλτια τους. Μεγάλο το εγχείρημα. Προφανώς οι αλλαγές που επιβλήθηκαν από το Υπουργείο Εσωτερικών με αυτούς τους περιορισμούς, που καθίστανται περιορισμοί, όλος αυτός ο αριθμός υποψηφίων που θα πρέπει να υπάρχουν σε κάθε διαμέρισμα δημοτικό, καταλαβαίνετε ότι αυξάνει πάρα πολύ σημαντικά τον βαθμό δυσκολίας συγκρότησης των ψηφοδελτίων και γι' αυτό το λόγο, τουλάχιστον στην Πάτρα αλλά και σε άλλους Δήμους, βλέπουμε να έχουν μικρύνει πλέον ή να έχει μικρύνει ο αριθμός δραστικά των υποψηφίων συνδυασμών. Από 12 ψηφοδέλτια που είχαμε στις προηγούμενες εκλογές στο Δήμο της Πάτρας, Κωνσταντίνα, αυτή τη φορά θα έχουμε μέχρι 4. Αν δεν δούμε κάποια ανατροπή τις επόμενες μέρες, που θεωρείται λογικά απίθανο. Έχουμε τον νυν δήμαρχο Κώστα Πελετίδη. Σύμφωνα με πληροφορίες και εκτιμήσεις, δεν θα αντιμετωπίσει κανένα πρόβλημα. Θα είναι υπερπλήρης ο συνδυασμός του δήμαρχου και πώς να μην είναι άλλωστε, αφού μιλάμε για δήμαρχο, έχει συγκροτημένο μηχανισμό έτοιμο εδώ και καιρό και θα προσπαθήσει να επιδείξει, να κάνει μια επίδειξη ισχύως μάλιστα και μέσω αυτού του δυναμικού που θα παρουσιάσει. Ο επικεφαλής του Σπιράλ, Πέτρος Ψωμάς, με βάση πληροφορίες θα εκτιμήσει, θα κινηθεί περίπου στους 250 υποψηφίους. Ο Κώστας Βόλης υπολογίζεται ότι μπορεί να ξεπεράσει τους 300. Έχει μέχρι στιγμής γύρω στα 260 άτομα που έχει συγκεντρώσει τους υποψηφίους. Και τέλος ο Βασίλης Αϊβαλής, ο τέταρτος υποψήφιος δήμαρχος, φαίνεται να έχει συμπεριλάβει μέχρι στιγμής 300 πρόσωπα υποψήφιους για τη συγκρότηση του ψηφοδελτίου του. Τώρα, στους άλλους Δήμους τι γίνεται. Στο Δήμο Γυάλιας βλέπουμε αρκετά μεγάλο ενδιαφέρον. 6 υποψήφοι εκεί, όσο και να ακούγεται περίεργο. Πολύ μικρότερος ο Δήμος Γυάλιας, αλλά με περισσότερους υποψήφιους δημάρχους και πιο σκληρή η μάχη, όπως είπες. Έχουμε τον δήμαρχο Δημήτρη Καλογερόπουλο, έχει κινηθεί έγκαιρα και βέβαια και ως δήμαρχος καταλαβαίνει ότι έχει το πλεονέκτημα. Έχει ανακοινώσει περισσότερους από 300 υποψηφίους. Ο Χρήστος Ογκούτος, ο μεγάλος αντιπαλός του και πρώην συνεργάτης του, 300 υποψήφιους, όπως λένε οι πληροφορίες στο ρεπορτάζ, και η παράταξη του Κώστα Σπηλιόπουλου, η νέα παράταξη του Κώστα Σπηλιόπουλου, εκτιμάται ότι θα πλησιάσει τον αντίστοιχο αριθμό των 300 υποψηφίων. Επίσης, έχουμε το συνδυασμό του Γιώργου Γουβαρά, θεωρείται ότι θα κινηθεί γύρω στους 150 υποψήφιους, και η Λαϊκή Συσπήρωση με επικεφάλαιο τον Γιάννη Μποδιώτη θα πλησιάσει τις 100 υποψήφιους. Τώρα, ο Γρηγόρης Τριανταφυλόπουλος, που είχε εκδηλώσει ενδιαφέρον, είναι αμφίβολο αν θα φτάσει μέχρι τις πόρτες του Πρωτοδικείου για να υποβάλει τον συνδυασμό του. Στη Δυτική Αχαΐα έχουμε τον ίδιο δήμαρχο, τον Σπύρο Μιλωνά, με περίπου 300 υποψηφίους. Ακολουθεί ο Γρηγόρης Αλεξόπουλος, και αυτός εκτιμάται θα ξεπεράσει τον αριθμό των 300. Και ο Φίλιππος Λιάκος αναμένεται να δηλώσει περίπου 250 υποψήφιους για το συνδυασμό του. Και ο επικεφαλής της Λαϊκής Συσπήρωσης, Γιάννης Χρήστοδουλόπουλος, εκτιμάται ότι θα συγκεντρώσει αυτός γύρω στους 100 υποψήφιους. Στο Δήμο Καλαβρίτων, μέχρι σήμερα έχουμε 3
συνδυασμούς, εκδήλωση ενδιαφέροντος από τρεις συνδυασμούς. Περιμένουμε να ανοίξουν τα χαρτιά τους. Ο Δήμαρχος Θανάσης ο Παπαδόπουλος, γύρω στους 200 υποψήφιους. Θανάσης Κανελόπουλος, αναμένεται να βρεθεί γύρω στους 160. Και ο Σταμάτης Ανδριόπουλος, που υποστηρίζεται από το ΚΚΕ, θα έχει γύρω στους 100 υποψήφιους. Και τέλος, το Δήμο Ερημάθου, να πούμε ότι ο νυν Δήμαρχος Θόδωρος Μπαρής, επικεφαλής του ψηφοδελτίου για μία ακόμα φορά. Και αυτός ως δήμαρχος και έχοντας ένα γενικότερο πρόσθεμα, θα λέγαμε ότι και, έχει ήδη καλύψει τον απαιτούμενο αριθμό υποψηφίων που χρειάζεται. Ακολουθεί η Μίζων Αντιπολίτευση με το Διαμαντή Κανελόπουλο και βέβαια επικεφαλής της Λαϊκής Σπύρος εκεί, Τάκης Σκιαδάς. Αυτοί είναι οι τρεις διεκδικητές του Δημαρχιακού Θόκου στο Δήμο Ερημάνθου. Με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, όπως είπαμε, μειωμένοι οι συνδυασμοί σε αριθμό, αυξημένος ο αριθμός των υποψηφίων. Και μέχρι, περιμένουμε με αγωνία, μέχρι το βράδυ της 31ης Αυγούστου να δούμε ποιοι θα καταφέρουν να περάσουν την πόρτα του πρωτοδικείου και πού θα έχουν κενά. Πάντως οι περισσότεροι μέχρι και το παραπέντε ακριβώς θα ψάχνουν υποψηφίους για να συμπληρώσουν. Κοίταξε, είναι, θα λέγαμε, ένα κοινό μυστικό ότι πάρα πολλοί σπέβδουν να κλείσουν συνδυασμούς με συγγενικά πρόσωπα, με φιλικά πρόσωπα, με άτομα γενικώς που δεν έχουν πολιτικό ενδιαφέρον. Δεν τους νοιάζει δηλαδή αν θα πρέπει να εκλεγούν. Απλά και μόνο βγάζουν την υποχρέωση, κοιτάζουν να καλύψουν την ανάγκη κάποιου γνωστού τους, του φίλου τους ή συγγενούς τους για να κλείσει το ψηφοδέλτιο. Σωτήρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό σου βράδυ. Ολοκληρώνονται σε μικρά 24 ώρα οι θερινές εκτός 2023 που, όπως δείχνουν τα πρώτα στοιχεία, δεν κυμάνθηκαν στα επίπεδα που περίμεναν οι έμποροι σε επίπεδο Πάτρας, Αχαΐας και της Ελλάδας γενικότερα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τα έσοδά τους και το πώς θα λειτουργήσει η τοπική αγορά μέσα στους επόμενους μήνες. Θα συζητήσουμε το θέμα με τον πρόεδρο των εμπορικών καταστημάτων του Ιστορικού Κέντρου της Πάτρας, τον Δημήτρη Παλούμπη. Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Μείνανε 2-3 24 ώρα και οι θερινές εκτόσεις θα αποτελέσουν παρελθόν του 2023. Οι δικές σας εκτιμήσεις από αυτό το δίμηνο? Κοιτάξτε, είναι αλήθεια ότι ξεκινήσαμε μια πολύ δύσκολη σεζόν η καλοκαιρινή από τον Απρίλιο και μετά. Μια με την κακοκαιρία που είχαμε μέχρι τέλη Ιουνίου, που δεν βοήθησε πάρα πολύ την αγορά να κινηθούν τα εμπορεύματα στον κατάλληλο χρόνο. Ένα καλοκαίρι αρκετά δύσκολο, θα έλεγα, με την ακρίβεια να βάζει την ένδυση, υπόδηση, για παράδειγμα, γενικότερα το λιανεμπόριο να μπαίνει σε δεύτερη μοίρα, γιατί ήταν άλλα πράγματα που είχαν προτεραιότητα. Και έτσι το αποτέλεσμα δεν είναι και πολύ θετικό για την περίοδο αυτή. Δεν άλλαξε η εικόνα δηλαδή που είχε παρουσιαστεί μετά τον κορονοϊό, που είδαμε ότι οι πολίτες, αν έχουν ένα περίσσευμα, το στρέφουν προς διακοπές ή διασκέδαση. Δεν έχει αλλάξει κάτι στο λιανεμπόριο? Δηλαδή δεν επέστρεψαν πάλι στην ένδυση και υπόδηση όπως έκαναν τα προηγούμενα χρόνια? Με βεβαιότητα μπορώ να σας πω ότι δεν έχουμε φτάσει στα επίπεδα του 2019. Δηλαδή η χρονιά πριν ξεκινήσει ο κορονοϊός, το Δεκέμβρη του 2019. Η συμπεριφορά του κόσμου, νομίζω ότι σε αυτή τη φάση, αυτή τη χρονιά, είδαμε ότι η προτεραιότητα είχαν τα αναγκαία πράγματα, όπως το σούπερ μάρκετ, η ενέργεια, πράγματα που είναι της καθημερινότητας ουσιαστικά, και πήγαν σε δεύτερη και σε τρίτη μοίρα τα πράγματα του λιανεμπορίου, δηλαδή η ένδυση, η πώληση, αυτά πήγαν αρκετά πίσω. Ενδεχομένως να έμεινε ψηλά οι διακοπές, αλλά και εκεί, από ό,τι συζητάμε με συναδέρφους που είναι σε τουριστικές ζώνες, δεν ήταν ιδιαίτερα καλά τα πράγματα. Πώς θα πάει τώρα από φθινόπωρο, κύριε Πρόεδρε, και σας το ρωτώ, γιατί ελπίζατε σαν έμποροι και τα Χριστούγεννα να θερμαθεί η αγορά, μετά το Πάσχα, μετά η τελευταία σας ελπίδα ήταν οι θερινές εκτόσεις. Δεν γέμισαν τα ταμεία, ξεκινάει ο Σεπτέμβρης με έναξη των σχολείων, οπότε οι γονείς θα στραφούν στα σχολικά, θα παραμείνουν οι λογαριασμοί, παραμένει η ακρίβεια και στα είδη τροφίμων. Θα ορθοποδήσει τελικά η μικρομεσαία επιχείρηση, οι καταναλωτές θα μπορέσουν? Νομίζω ότι αν δεν παρθούν άμεσα μέτρα για τον πληθωρισμό, για τον ανεξέλεγκτο πληθωρισμό, θα έλεγα, σε βασικά είδη, σε είδη καθημερινότητας, όπως και τα καύσιμα για παράδειγμα, όπως πολύ σωστά είπατε και το σούπερ μάρκετ, η διατροφή, εάν δεν καλυφθεί αυτό το κομμάτι, δεν θα υπάρχουν χρήματα για
άλλου τύπου αγορές για ρούχα, για παπούτσια, για κοσμήματα ή ό,τι άλλο είναι, εν πάση περιπτώσει. Και φοβάμαι ότι δεν βλέπω κάποια δείγματα, τουλάχιστον κάτι, δηλαδή, ξέρετε, κάτι επιδόματα από εδώ, από εκεί, δεν γίνουν τα προβλήματα. Είναι σαν να δίνουμε ασπιρίνη στον ασθενή που θέλει χειρουργείο. Δεν το λύνουμε το πρόβλημα έτσι. Πρέπει να γίνει κάτι ουσιαστικό. Βλέπετε να υπάρχει αυτή η διάθεση και από τις επαφές που έχετε εσείς και από συζητάτε και με οικονομικούς εκπροσώπους. Βλέπετε να υπάρχει αυτή η πρόθεση από κυβερνητικής πλευράς τουλάχιστον. Δεν φαίνονται κάποια δείγματα τέτοια, δεν έχουμε δει μέχρι στιγμής. Ακούμε πολύ για επιδόματα, αλλά όπως σας είπα, τα επιδόματα είναι κάτι πολύ προσωρινό. Κάτι δεν λύνει το πρόβλημα. Το πρόβλημα παραμένει. Η ακρίβεια είναι εκεί. Κάθε εβδομάδα που πηγαίνει ο καταναλωτής στο σούπερ μάρκετ, το ζει αυτό, το βλέπει. Κάθε φορά που πηγαίνει, είναι και πάντα πιο ακριβά. Δεν μένουν χρήματα για κάτι άλλο. Και γι' αυτό πάνε πίσω όλα τα υπόλοιπα. Θα αυξηθεί το κλείσιμο των καταστημάτων, γιατί αν κάνει κάποιος μία βόλτα στην Πάτρα, όχι μόνο στο κέντρο, και στο κέντρο είναι ορατό, και στις συνοικίες, βλέπουμε ένα κατάστημα ανοιχτό, 3, 4, 5, 6, συνέχεια κλειστά. Και είδαμε ότι από το χειμώνα αυξήθηκαν τα καταστήματα που έχουν βάλει λουκέτο. Ξέρετε, πριν, όταν ξεκίνησε η οικονομική κρίση, βλέπαμε στο ευρύτερο κέντρο τα καταστήματα να κλείνουν. Έπειτα είδαμε τα περιφερειακά καταστήματα να έρχονται στο κέντρο, πιστεύοντας ότι αν έρθουν στο κέντρο, ότι κάπως λίγο να είναι καλύτερη η κίνησή τους. Διαπιστώσανε και αυτοί ότι δεν είναι τα πράγματα έτσι. Και πράγματι, όπως το είπατε, είναι πάρα πολλά καταστήματα κλειστά. Και ξέρετε, σε όλα τα χρόνια που δραστηριοποιούμε στο εμπόριο, είναι η πρώτη φορά που πραγματικά βλέπω στο κέντρο της πόλης ενοικιαστήρια σε καταστήματα. Πάντα αυτά, ξέρετε, τα κλείναμε μεταξύ μας, κάπως ο γνωστός του γνωστού, δεν προλάβαινε να μπει ενοικιαστήριο. Τώρα είναι ενοικιαστήρια για μήνες, εβδομάδες και σε κάποιες περιπτώσεις χρόνια. Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει. Είναι αλυσιδωτές οι αντιδράσεις και στα δίπλα, αν έχουν μείνει ανοιχτά. Γιατί κλείνοντας, σταματάει το σημείο αυτό να είναι προσβάσιμο από τους πολίτες. Σου λέει τα περισσότερα είναι κλειστά, δεν πάω από εκεί. Άρα κλείνουν και οι επόμενοι. Αλήθεια είναι αυτό. Και όσο αφορά για τους υπόλοιπους που έχουμε μείνει στην αγορά, ξέρετε, πολλοί από εμάς έχουμε στην πραγματικότητα έχουμε κλείσει, απλά είμαστε εγκλωβισμένοι και δεν μπορούμε να κλείσουμε. Δεν βλέπετε φως οπότε. Για να πείτε ότι θα ανακάψουμε τα Χριστούγεννα. Δεν βλέπω ουσιαστικό πρόγραμμα από την κυβέρνηση αυτή τη στιγμή να αντιμετωπίσει το πρόβλημα αυτό. Πέραν τα επιδόματα, αλλά σας εξήγησα. Τα επιδόματα δεν λύνουν τα προβλήματα. Πρέπει να γίνει κάτι ουσιαστικό. Δεν μπορούμε από τη μία πλευρά να αυξάνουμε τα έξοδα, τα λειτουργικά κόστη μιας επιχείρησης, το επιβάλλει η κυβέρνηση αυτό, και δεν έχουμε ποτέ καμία αντίρρηση το εργατικό κόστος να παίρνει ο εργαζόμενος περισσότερα χρήματα. Το θεωρούμε θετικό αυτό. Αλλά από την άλλη θα πρέπει και η πολιτεία να μειώσει τις εισφορές. Από κάπου να βγουν τα χρήματα αυτά. Δεν είναι ότι είναι αυξημένος ο τζίρος, αυξημένα τα κέρδη και υπάρχει το περιθώριο να δώσουμε περισσότερα χρήματα. Αν πραγματικά θέλει η πολιτεία να βοηθήσει, θα πρέπει να μειώσει τις εισφορές για να αυξάνει τους μισθούς. Ένα παράδειγμα σας δίνω τώρα. Είναι και άλλα προβλήματα. Αλλά όλα αυτά έχουν δημιουργήσει προβλήματα στην καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων. Κύριε Παναγιώτη, κάτι τελευταίο. Θα υπάρξει κάποια προσπάθεια συνάντησης σε πανελλαδικό επίπεδο? Αν μου επιτρέπετε, ναι. Δεν υπάρχει κερδοφορία αυτή τη στιγμή στον κλάδο που λειτουργεί μέσα στο λιανεμπόριο. Και για πόσο καιρό θα μπορεί να λειτουργεί έτσι? Οπότε τα λουκέτα θα συνεχιστούν. Γι' αυτό σας κάνω και την τελευταία ερώτηση. Θα υπάρξει κάποια προσπάθεια συντονισμού σε πανελλαδικό επίπεδο του κλάδου, να επιδιώξει κάποιες συναντήσεις, κάποιες δεσμεύσεις, να ασκήσει κάποιες πιέσεις, μήπως ανατραπεί η υπάρχουσα εικόνα? Κοιτάξτε, κεντρικά η Ομοσπονδία είναι πάγια τα αιτήματα, αλλά ξέρετε, καμιά φορά αυτά τα πάγια αιτήματα γίνονται βαρετά ή δεν ακούγονται. Εγώ βλέπω αυτή τη στιγμή ότι έχουμε μία κυβέρνηση η οποία πήρε το ποσοστό αυτό που πήρε στις εκλογές, νιώθει πολύ σίγουρη και πιστεύει ότι έχει το αλάνθαστο. Μία άλλη πραγματικότητα είναι ότι δεν έχουμε
αντιπολίτευση, είναι ακέφαλη όσο αφορά το κομμάτι της αντιπολίτευσης στη χώρα και η κυβέρνηση κάνει αυτό που πιστεύει ότι είναι σωστό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παλπή. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Καλό βράδυ. Εμείς, κυρίες και κύριοι, συνεχίζουμε τη ροή του δελτίου μας στο σοβαρό θέμα που αντιμετωπίζει η παραγωγή και διάθεση της Κορινθιακής Σταφίδας τα τελευταία χρόνια, με τους κινδύνους της σταδιακής εγκατάλειψης της μοναδικής αυτής καλλιέργειας να είναι ορατή, ήταν το θέμα που συζητήθηκε κατά την έκτακτη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας. Οι αγρότες ζητούν ουσιαστικά μέτρα για να μπορέσουν να διατηρήσουν ζωντανή την καλλιέργεια του άλλοτε μαύρου χρυσού. Το καυτό ζήτημα της τιμής της Κορινθιακής Σταφίδας ήταν το θέμα που συζητήθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας. Μια επιτακτική ανάγκη έβρεση μια βιώσιμη λύση για του παραγωγού, καθώ οι περισσότεροι εξ αυτών οδηγούνται σιγά σιγά είτε στην πλήρη κατάληψη τη καλλιέργεια είτε στη μείωσή τη. Στο Περιφερειακό Συμβούλιο ήταν το βασικό μα θέμα τη συζήτηση, ήταν το μέλλον τη Κορυφαϊκή Σταφίδα. Κάναμε γνωστό προ το σώμα του Περιφερειακού Συμβουλίου, σε όλου του παραγωγικού φορεί που είχαν το ενδιαφέρον για την Κορυφαϊκή Σταφίδα και όχι μόνο, επιμελητήρια, Δήμους και στο Υπουργείο που ήταν καλεσμένοι, συζητήσαμε τι θα πρέπει να γίνει το επόμενο διάστημα. Οι προτάσεις μας αρκετές. Οι κακές καιρικές συνθήκες αλλά και το τεράστιο κόστος παραγωγής δημιουργούν προβλήματα στην παραγωγή τους, με τους ίδιους να ζητούν ουσιαστικά μέτρα στήριξης παραθέτοντας έξυπνες προτάσεις. Μία από τις βασικές προτάσεις είναι να φύγουν το γρηγορότερο τα αποφέματα από τους μεταποιητές και παύλα συνεταιριστικές επιχειρήσεις. Θα πρέπει να κάνουμε αυτό το προϊόν γνωστό ξανά στις χώρες που πραγματικά καταλάβαιναν το προηγούμενο διάστημα, τα προηγούμενα χρόνια, Κορυφαϊκή Σταφίδα. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό βράδυ σε όλους.